αποφάσεις γίνονται από τους πολιτικούς όταν τους ζητηθούν και όχι οπότε αυτοί αποφασίσουν να τις κάνουν. Το ρεπορτάζ που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, η πρώην Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού Διεξαγωγής Υποδρομιών Ελλάδος, Μαρία Κασιμάτη, κατήγγειλε ότι ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Λιάνης αναμίχθηκε ενεργά στο διαγωνισμό αλλαγής του συστήματος στοιχημάτων υπέρ του προσωπικού της φίλου, όπως ο ίδιος της είπε, Σοκράτη Κόκαλη, που συμμετείχε στο διαγωνισμό με δύο εταιρείες. Ο κύριος Λιάνης μου είχε διατυμπανίσει αρκετές φορές ότι ο κύριος Κόκαλης είναι προσωπικός του φίλος και δεν θα ήθελε να εμπλακεί σε αυτό το θέμα. Δηλαδή το θέμα το Ταλιζατέρ θα έπρεπε να το χειριστεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και ο Γενικός Διευθυντής. Και εγώ αυτό έκανα. Όταν όμως ήρθε ο κύριος Σεφτελής στον υπόδρομο, ξαφνικά μία μέρα στο Συμβούλιο ακούω να λέει ότι την Επιτροπή Αξιολόγησης θα την ορίσει ο Υπουργός. Και βέβαια απόρρισα. Και όπως είναι δυνατόν, γιατί ο κύριος Υπουργός προσωπικά μου είπε ότι δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό το θέμα λόγω της φιλίας με τον κύριο Κόκαλη. Η κυρία Κασιμάτη κατήγγειλε ότι ο υφυπουργός υπέκυψε σε πιέσεις και εκβιασμούς του Προέδρου του Υποδρόμου, Δημήτρη Σεφτελή, που σκοπό είχαν την απομάκρυνσή της από τη θέση της Γενικής Διευθύντριας, καθώς ήταν εμπόδιο στα σχέδια της ηγεσίας του Υπουργείου για την αλλαγή του συστήματος στοιχημάτων. Κατάλαβα ότι ο υπουργός δεχόταν πιέσεις και βέβαια ο κύριος Σεφτελής έθεσε βέτο με απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο, δική του απόφαση βέβαια. Δεν αποφάσισαν και τα μέλη του Συμβουλίου, αντιθέτως προσπάθησαν να τα βρούμε, να υπάρξει μια σωστή συνεργασία από εκεί και πέρα. Αλλά τελικά γράφτηκε κάποια απόφαση, πήγε στον Υπουργό και ζητούσε να φύγω ή εγώ ή η κυρία Κασιμάτη θα μείνει στον υπόδρομο. Αύριο θα καταθέσω μια μήνυση στον εισαγγελέα και θα παρακαλέσω την αξιοσέβαστη κυρία Κασιμάτη να αποδείξει του λόγου του αληθές. Η πρώην Γενική Διευθύντρια του Υποδρόμου κατήγγειλε επίσης ότι κατά το διάστημα της θητείας της παρενοχλήθηκε σεξουαλικά από τους φυσικούς της προϊσταμένους. Έκανα ότι δεν τις κατάλαβα. Η συνέντευξη της κυρίας Κασιμάτη έγινε από τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο και προβλήθηκε στην εκπομπή του Κίτρινος Τύπος από την τηλεόραση του Sky. Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες είναι τα θύματα τροχαίου στην Θεσσαλονίκη. Αστικό λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και παρέσυρε τα πάντα στο διάβα του. Πανικό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τέλο λεωφορείο του ΑΣΤΑ έσπηρε το τρόμο και το θάνατο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στην οδό Τσιμισκή, μέρα μεσημέρι. Μας πήρα μπάρες, όχι εμένα, άλλους 10-15 αυτοκίνητα από το ύψος της Γρηγορίου Παλαμάριξε να τα χτυπάει, μάλιστα έναν τον... Πρέπει να τον γύρισε 2-3 φορές. Το είδα ξαφνικά να τρέχει σαν παλαβό. Δηλαδή ανέβαζε, φορτσάριζε. Ακούμε ξαφνικά ένα θόρυβο και βλέπουμε να τυλίγεται σε καπνούς. Ας το τραβήξουμε έτσι όλοι μαζί με τα χέρια προς τα εκεί. Στην τρελή πορεία του, το λεωφορείο παρέσυρε τουλάχιστον 17 γιοταχή αυτοκίνητα και δύο μοτοποδήλατα που εκείνη την ώρα ήταν σταματημένα στο φανάρι της Αγίας Σοφίας, μετατρέποντας το δρόμο κυριολεκτικά σε πεδίο μάχης. Προσπάθησα να το σταματήσω ο οδηγός, τελείως ξαφνικά ανέπτυξε ταχύτητα. Το μόνο που άκουσα από τον οδηγό να μου λέει κόλλησε το γκάζι και δεν πιάνουνε τα φρένα μου. Οι πεζοί που έτυχε να βαδίσουν αμέριμνοι στον δρόμο μόλις και με τα βίας πρόλαβαν να αντιδράσουν. Όλοι έτρεχαν πανικόβλητοι να σωθούν. Ο 45χρονος μοτοσυκλετιστής Κωνσταντίνος Σιδερίδης δεν πρόλαβε. Έπεσε νεκρός κάτω από τις ρόδες του οχήματος ενώ τραυματίστηκαν άλλα 4 άτομα επιβάτες του λεωφορείου. Όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός του ΑΣΤ Ευάγγελος Μελισσανίδης, 53 ετών, πατέρας του παγκόσμιου πρωταθλητή γυμναστικής Γιάννη Μελισσανίδη, λίγα μέτρα μετά τη στάση διαγωνίου διαπίστωσε ότι δεν υπάκουε το σύστημα κίνησης του αυτοκινήτου. Με τον τρόμο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του προσπάθησε να το ελέγξει, δίχως ωστόσο να τα καταφέρει. Κόβω το τιμόνι, κρατηθείτε. Και τον κάρφωσε πάνω στον τοίχο. Πώς προχωρούσε και το ακούγαμε από εκεί να χτυπάει. Μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ, μέχρι να σταματήσει. Τα φρένα είναι το. Το άτομο είναι σοκαρισμένο, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Κανένας δεν μπορεί να εξηγήσει. Η σιωπή μου, η απάντησή σας. Τα φρένα είχαν πρόβλημα. Η σιωπή μου, η απάντησή σας. Εντάξει, εντάξει, έλα, παπά. Μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό που έγινε. Είχαν κολλήσει τα φρένα, ρε παιδιά, το λέει. Σας παρακαλώ. Αφήστε ο γιατρός τον είπε δύο μέρες να ηρεμήσει. Και μετά. Η σιωπή, η απάντησή σας. Μέσα στο λεωφορείο οι περίπου 20 επιβάτες ζούσαν τραγικές στιγμές. Ήσασταν μέσα στο λεωφορείο. Όχι τώρα, όχι τώρα. Δεν γνωρίζω τίποτε. Όχι τώρα. Η κούρσα του θανάτου κράτησε λίγα λεπτά.
Ανεξέλεγκτο το λεωφορείο έκανε ελιγμούς για 200 μέτρα τουλάχιστον, ξεκινώντας από το ύψος του Κούσκουρα, παρασύροντας ό,τι έβρισκε στο δρόμο του. Σε μια ίστατη προσπάθεια, ο οδηγός το κάρφωσε στη γωνία της Αγίας Σοφίας πάνω στον πάγκο με τις εφημερίδες και σε βιτρίνες καταστημάτων. Η οδός στη Μισκή παρέμεινε κλειστή για περισσότερες από 3 ώρες, καθώς άνδρες τροχέας κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αποσύρουν το λεωφορείο και να ανοίξουν το δρόμο. Στην Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Βορείου Ελλάδος βρίσκονται ήδη αρκετοί σκοπιανοί επιχειρηματίες, ενώ ελληνικές εταιρείες ετοιμάζονται πυρετοδός να διεισδύσουν στην αγορά της γειτονικής δημοκρατίας. Σήμερα αναμένεται να φτάσουν στα σύνορα και τελευταίες διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με τη διακίνηση των εμπορευμάτων. Ζωντάνεψε και πάλι το τελωνείο Ευζώνων. Με προφορική εντολή που εκδόθηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, επετράπη τελικά διέλευση προσώπων και αυτοκινήτων από τα Σκόπια, ενώ αναμένεται να φτάσει και το επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, που θα δώσει το πράσινο φως για τη διακίνηση προϊόντων. Η κίνηση όμως έχει ήδη αρχίσει. We like to go, no problem, you know. The situation will be okay like it has to be. Οι εντολές που δόθηκαν αναφέρουν ότι οι τελωνιακές αρχές των Ευζώνων θα πρέπει να επικολλούν στο παρβρίζ των σκοπιανών αυτοκινήτων αυτοκόλλητο, στο οποίο θα αναγράφεται ότι η ένδειξη ΜΚ δεν ισχύει εντός της ελληνικής επικράτειας. Παράλληλα, σε όλους τους σκοπιανούς δίδεται βίζα σε λευκό χαρτί ανεξάρτητο από το διαβατήριό τους. Δεκάδες σκοπιανοί πέρασαν στη χώρα μας, οι περισσότεροι για λόγους αναψυχής. I like it very much. I spend a lot of holidays here. I spend every year my holiday was in Greece. We made a decision to go in Thessaloniki on lunch. Αρκετοί από τους Σκοπιανούς έρχονται στην Ελλάδα ύστερα από 2 ολόκληρα χρόνια για να δουν παλιούς φίλους αλλά και να θέσουν τις βάσεις για οικονομικές συναλλαγές. For work in port, I have a meeting now in 12 o'clock in our time, in your time 1 o'clock. After that we'll see. Tomorrow also have some meetings. Ο επιχειρηματικός κόσμος χώρας μας περιμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις τελικές ρυθμίσεις προκειμένου να διεισδύσει στην αγορά των Σκοπίων και να ανακτήσει το χαμένο έδαφος. Θέλει προσοχή το θέμα βέβαια, διότι από τη στιγμή που δεν έχει λυθεί και ευχόμαστε να λυθεί σύντομα και το θέμα του ονόματος, μην τυχόν αυτό δημιουργήσει τίποτα τριβές οι οποίες χαλάσουν ας πούμε τις σχέσεις οι οποίες διαφαίνεται ότι θα δημιουργηθούν από εδώ και στο εξής. Αυτός θα είναι και ο στόχος των Ελλήνων επιχειρηματιών. Τώρα με το άνοιγμα της αγοράς να επανέλθουμε στα παλιά επίπεδα. Αυτό που χάσαμε δεν είναι το σημαντικό. Ο κίνδυνος του τι μπορούμε να χάσουμε στο μέλλον. Δεκάδες ελληνικές επιχειρήσεις όλων των παραγωγικών και εμπορικών κλάδων σχεδιάζουν ήδη τη δραστηριοποίησή τους στα Σκόπια μόλις αρθούν και οι τυπικές εμπλοκές. Σχεδόν την απόλυτη πλειοψηφία του 100% έλαβε κατά το χθεσινό δημοψήφισμα για την Προεδρία του Ιράκ ο νυν πρόεδρος της χώρας Σαντάμ Χουσέιν. Την νίκη του απόλυτου ηγέτη ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εκλογών στο Ιρακινό Δίκτυο Τηλεόρασης. Η κυβέρνηση του Ιράκ ανακοίνωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος της χώρας, Σαντάμ Χουσέιν, κέρδισε το χθεσινό δημοψήφισμα με ποσοστό 99,98%. Με την νίκη του αυτή, ο Σαντάμ Χουσέιν ουσιαστικά ισχυροποιεί τον τίτλο του υπερπροέδρου που του έχει αποδοθεί. Το θετικό για αυτόν αποτέλεσμα τον καθιστά απόλυτο ηγέτη του Ιράκ για τα επόμενα 7 χρόνια. Οι εκλογές αυτές αποτελούν το πρώτο εκλογικό μέτρο επιβεβαίωσης του καθεστώτος Σαντάμ από τον Ιούλιο του 1979 που ο Ιρακινός πρόεδρος κατέλαβε την εξουσία. Ωστόσο υπήρξαν και ελάχιστες βέβαια αρνητικοί ψήφοι διαμαρτυρίας. Πάντως το μόνο που φαίνεται σίγουρο είναι ότι ο Σαντάμ ανέλαβε για τα καλά τα ίνια της χώρας του, ο οποίος θα οδηγήσει το λαό του στον 21ο αιώνα. Και να δούμε τώρα τα νέα για τον καιρό. Στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα τις πρωινές κυρίως ώρες να σημειωθούν παροδικές βροχές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, στα δυτικά ασθενείς έως μέτρη και στα ανατολικά μέτρη έως ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 8 έως 25 βαθμούς, στα δυτικά από 11 έως 27 βαθμούς και στα υπόλοιπα από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα στα ανατολικά και βόρεια του νομού θα είναι αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική μέτρη και στα ανατολικά ισχυρή. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για Θεσσαλονίκη προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ασθενής έως μέτρη και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
Το περιβόητο σχέδιο για την αυτονόμηση της Θράκης, κυρίες και κύριοι, είναι το πρώτο θέμα σχεδόν σε όλες τις απογευματινές εφημερίδες. Ξεχωριστό στοιχείο, ωστόσο, είναι και η επίθεση κατά της εφημερίδας Το Βήμα και του κυρίου Εύερτ της εφημερίδας Έθνος. Να δούμε λοιπόν τα πρώτα των εφημερίδων αναλυτικά και να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Αδέσμευτος. Αυτοί θα άναβαν την φωτιά, αναφέρει στο κεντρικό της τίτλο η εφημερίδα Αδέσμευτος. Ονόματα, επιταγές, φωτογραφίες και όλο το βρώμικο σχέδιο των πρακτόρων, όπως λέει ο Αδέσμευτος, υπάρχει στο αποκλειστικό του ρεπορτάζ. Ως άσκηση εκβιασμού για την Θράκη, βλέπει η εφημερίδα Απογευματινή στην πρώτη της σελίδα τα σενάρια και τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Η Απογευματινή βλέπει επίσης ρεύμα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές που είχαμε σε τοπικό επίπεδο. Η εφημερίδα Αυριανή επιμένει στις βολές της κατά της συζύγου του Πρωθυπουργού, κεντρικός της τίτλος «Η κρυφή ερωτική φωλιά της Μιμής». Την κυρία Παπανδρέου επίσης εμπλέκει η εφημερίδα και στο θέμα της Θράκης. Ανδρέας Μιμή έβγαλαν στο σφυρί και την Θράκη. Είναι ένα από τα υπόλοιπα θέματα που έχει στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Αυριανή. Βαποράκι χαρακτηρίζει τον κύριο Εύερτ η εφημερίδα Το Έθνος. Αφού έπαιξε θέατρο με την Θράκη, κάρφωσε στο Βήμα. Το εθνικό μυστικό είναι ο υπέρτιτλος της εφημερίδας. Πώς ο αυριανός πρωθυπουργός ξεπληρώνει τα γραμμάτια του στο συγκρότημα Λαμπράκι είναι ο υπότιτλος της εφημερίδας Έθνος. Το Λουκέτο 11 Πανεπιστήμια προβάλλει ως πρώτο της θέμα η εφημερίδα Ελευθεροτυπία με τίτλο «Παιδεία κλειστών». Από σήμερα επίσης η Ελευθεροτυπία αναλύει το φαινόμενο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Πότης Παρασκευόπουλος γράφει για το ξεκίνημα, την πορεία, την άνοδο και το σήμερα του αναμφισβήτητα μεγάλου ηγέτη της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. «Ύπουλη μαχαιριά στη Θράκη». Είναι ο τίτλος της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος και βέβαια αναφέρεται στο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας. Υπέρτιτλος «Το ΝΑΤΟ παίζει ανοιχτά το παιχνίδι της Άγκυρας, επιδιώκει παράδοση του Ανδρέα σε Κύπρο, Αιγαίο». Και τέλος στην εφημερίδα «Τα Νέα», τα σχέδια της εφορίας για την νέα χρονιά αποκαλύπτει η εφημερίδα με τίτλο «12 μέτρα για επιπλέον φόρους». Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχει στις μέσα σελίδες της εφημερίδα Τα Νέα, αυτά τα μέτρα αφορούν επιβαρύνσεις στην κατανάλωση, στις διάφορες μεταβιβάσεις ακινήτων, αλλά και στο εισόδημα. Αυτά κυρίες και κύριοι ήταν τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Να πάμε σε ένα ολιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο πάλι μαζί.